Το Πασόκ που ο Ανδρέας Παπανδρέου το θέλησε εξ αρχής ως εκφραστή της ευρύτερης δημοκρατικής παράταξης, πρέπει να εφαρμόσει τις δικές του πολιτικές συμμαχιών, να μην μείνει μόνο. Με ψηλά τα σύμβολα, τις σημαίες του, τα εμβλήματα, το όνομά του, χωρίς να το θέτει σε αμφισβήτηση, όπως προτείνουν κάποιοι, αλλά με συνεργασίες, όπως πολλές φορές το κάναμε στο παρελθόν, σε όλες τις κρίσιμες στιγμές. Έχουμε κάνει συνεργασίες με ανοίγματα εντυπωσιακά, όχι προς την κεντροαριστερά, αλλά και προς την κεντροδεξιά. Έχουμε εκλέξει βουλευτές επικρατείας, έχουμε δώσει θέσεις πολύ σημαντικές. Το Πασόκ λοιπόν, με όλο του το εύρος, ως Πασόκ, έχοντας μαζί του και την ευρύτερη δημοκρατική πρωτευτική παράταξη, λειτουργεί ως εγγυητής της εθνικής σταθερότητας. Γιατί πάντα αυτό ήμασταν ιστορικά και πάντα αυτό θα είμαστε. Που σημαίνει ότι η πρότασή μας είναι πάλι η συσπήρωση όλων των προοδευτικών, φιλοευρωπαϊκών, υπεύθυνων δυνάμεων ή πάντως όλων των δυνάμεων του δημοκρατικού τόξου που πιστεύουν στην υπεύθυνη και αληθινή εθνική στρατηγική. Δεν έγινε κυβέρνηση συνεργασίας ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας τον Ιούνιο του 2012, έγινε κυβέρνηση με τη ΔΗΜΑΡ. Η αίσθησή μου ήταν ότι τον Ιούνιο του 2013 η κοινωνία ήθελε από το ΠΑΣΟΚ να κρατήσει τη χώρα σταθερή και την κυβέρνηση όρθια. Με προοδευτικό πρόσημο, πάντως πολύ πιο καθαρό από αυτό που είχε η κυβέρνηση συνεργασίας του Νοεμβρίου του 2011, στην οποία μετήχε και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός του κυρίου Καρατζαφέρη, χωρίς να χρειάζεται αριθμητικά. Και πορευόμαστε με δυσκολίες μεγάλες, αλλά δεν υπάρχει σταθερότητα προσανατολισμού της χώρας χωρίς το ΠΑΣΟΚ και τη δημοκρατική προοδευτική παράταξη. Και αυτό ο καθένας καλύτερα να το σταθμίσει. Και το ΠΑΣΟΚ προχωρά αξιόπιστο και ενωμένο. Και προσωπικά αντιλαμβάνομαι τον ρόλο μου, ένα ρόλο που τον επομίστηκα υπό πολύ δύσκολες συνθήκες, όταν δεν υπήρχε άλλη επιλογή και όλοι οι ρόλοι που έχω επομιστεί είναι τέτοιοι. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν τον ρόλο μου ως ρόλο εγγυητή της ενότητας. Και θα αγωνιστώ για την ενότητα μέχρι το τέλος. Για τη συσπήρωση όλων των δυνάμεων ανεξαιρέτως. Αλλά για μια ενότητα αξιοπρέπειας και ειλικρίνειας. Για μια ενότητα λόγου και πράξης. Πράξης πολιτικής, πράξης εθνικής και πράξης εκλογικής. Είναι η ρήτρα του παραβάν. Να είσαι ΠΑΣΟΚ μέσα στο παραβάν. Και είμαι βέβαιος ότι μέχρι το τέλος όλοι θα σκεφτούν υπεύθυνα, με ιστορική συνείδηση και με αίσθηση της ευθύνης που φέρει ο καθένας. Γιατί φυσικά δεν φέρουμε όλοι την ίδια ευθύνη, γιατί δεν έχουμε παίξει όλοι τους ίδιους ρόλους. Και κυρίως αναφέρομαι στην αθώα κοινωνική βάση του κινήματος. Γιατί υπήρχε και ένα ένοχο τμήμα που ψάχνει το χαμένο παράδεισο των προνομίων, κυρίως του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν θα το βρει. Θα μετανιώσει, μπορεί να είναι πολύ αργά. Ελπίζω ότι η σοφροσύνη του ελληνικού λαού θα διαμορφώσει διαφορετικά τις καταστάσεις. Γιατί τα λάθη γίνονται εύκολα, η αποκατάσταση των ζημιών γίνεται πάρα πολύ δύσκολα. Οι απειλές είναι ασύμμετρες. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία με αυτοπεποίθηση, αξιοπρέπεια, υπερηφάνεια, με καθαρή ταυτότητα ιδεών και απόψεων, με προγραμματικό λόγο συγκροτημένο, να δώσουμε τη μάχη. Ευελπιστώ μέχρι την τελευταία στιγμή ότι η Βουλή αυτή θα έρθει στο ύψος των περιστάσεων και θα εκλέξει Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αλλά δεν φοβόμαστε τις εκλογές.
και είμαστε σε εκλογική ετοιμότητα και θεωρώ όλο το στελεχικό δυναμικό μας της Καστοριάς και της Δυτικής Ελλάδας εντεταγμένο στην νομαρχιακή και την περιφερειακή επιτροπή του εκλογικού αγώνα. Και ξέρω ότι τα ψηφοδέλτιά μας θα στελεχωθούν στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο αγωνιστικότητας, ανανέωσης και αξιοπιστίας, καθώς έχουμε το εξαιρετικό παράδειγμα του ψηφοδελτίου των ευρωεκλογών, που ήταν πραγματικά ένα ψηφοδέλτιο ελπίδας και ανανέωσης για την παράταξη. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, γράφουμε ακόμη ιστορία. Τη γράφουμε όλοι μαζί, τη γράφουμε για την παράταξη, πρωτίστως τη γράφουμε για την πατρίδα. Εμπρός λοιπόν, ας δώσουμε και αυτή τη μάχη. Για την πατρίδα, για την παράταξη, για το μέλλον των παιδιών μας. Γεια σας.